Γίνεται μόνο αυτό. Θα σε έχουν συνδέσει με κανένα καθετήρα, ρε Μάκη, δεν ξέρω. Ω Χριστέ μου. Είναι και ώρα τέτοια που ο κόσμος τρώει, αλλά... Δεν θα σε αφήσουν. Το πρόβλημα είναι... Δεν σταθάμε, ρε παιδιά. Ναι, Ελένη μου, σε παρακαλώ. Τι ερώτηση είναι αυτή, γιατί... Γιατί σε βλέπω κάθε, έχει αράξει τον καναπέ. Α, είναι επειδή δεν έχω κοιμηθεί καλά. Όχι, Ελένη. Και εγώ δεν έχω κοιμηθεί καλά. 4 ώρα έχω ξυπνήσει. Και είδα και άσχημο όνειρο. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Και πολύ στον είδα και εκεί να διάξουμε. Γιατί είδε και εσύ άσχημο όνειρο. Όχι, αλλά και εγώ δεν κοιμήθηκα καλά, όπως και εσύ. Ξύπνησα. Εσύ τι ώρα ξύπνησε. Εγώ ξύπνησα στις 9. Ωραία. Αυτό είναι, δεν κοιμήθηκα καλά. Όχι, όχι. Είχα ενδιάμεσα, είχα δύο φάσεις αϊπνίας. Ξύπνησα γύρω στις 3.30 για μισή ώρα. Πίναγα, δίψαγα όλα. Δεν είναι θέμα αυτό. Για άλλο λόγο, δεν μπορώ. Πιστεύω. 3,5 ώρα και μετά ξανά στις 5,5-6. Πάλι το μάτι γαρίδα. Με διακοπή. Για μισή ώρα. Και στις 10 η ώρα μου σκάσε το μήνυμα εμένα. Άκου μήνυμα. Νόμιζα ότι είναι ο Σάκης Αρναούτογλου. Έχει υπέροχο ήλιο έξω. Θα έχουμε μια καταπληκτική ημέρα. Και μια ακόμα πιο ωραία. Ναι, γιατί δεν μου στέλνει τίποτα. Η Ελένη, δεν θέλω να θεωρηθεί γλύψιμο και τέτοια τώρα. Πού ξέρεις, εδώ παραφυλάμε. Γλύψιμο, γνωριζόμαστε 20 χρόνια. Τι γλύψιμο, μωρέ. Σιγά ναι, αλλά τώρα μπορεί να πούνε ότι... Τι να πούνε. Μην με κόψε εμένα τώρα για να στείλεις την Ελένη. Το έχω συνηθίσει. Τι μου δημιουργεί σύνδρομο στερητικό. Το έχω συνηθίσει, το περιμένω κι εγώ, είναι ανάγκη. Και εμένα, γιατί έχω ανάγκη να μου στείλει. Εσένα σου τακτοποιείς άλλα θέματα, μην τα συζητήσουμε τώρα.